στο 2-2 σε ένα παιχνίδι σωστή διαφήμιση για το δημοφιλέστερο άθλημα. Την ευθύνη της περιγραφής έχει ο Λάζαρος Μουρκάκος. Το πρώτο κόρνερ που έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός, εκτελεστής ο Γιώτσας, ενώ έχει προωθηθεί και ο Μαυρίδης. Στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από τον Μαυρίδη και τελικά ο Οικονομόπουλος είναι αυτός που πέφτει στην γωνία του και βγάζει την μπάλα σε κόρνερ. Η καλύτερη στιγμή για τον Παναθηναϊκό με τη συμπλήρωση του δεκάλεπτου. Έγινε όμως η σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, πολύ ωραία κεφαλιά από τον Ζόραν Σλίσκοβιτς και η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 27ο λεπτό της συνάντησης. Η σέντρα από τα αριστερά από τον Τόνι Σαβεύσκι. Ιδανική σέντρα, στην καρδιά της άμυνας πετάχτηκε ο Ζόραν Σλίσκοβιτς που με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Νικοπολίδη. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-0 στο 27ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει φάουλ. Η μπάλα στο Γιώτσα που έκανε το σουτ. Καλό το σουτ, πολύ ωραίο το σουτ από τον Γιώτσα. Η μπάλα πήρε μια περίεργη τροχιά. Καρφώθηκε στο αριστερό παραθυράκι του Οικονομόπουλου και να που ο Παναθηναϊκός του σοβαρίζει. 1-1 εκ Παναθηναϊκός στο 33ο λεπτό της συνάντησης. Γεωργιάδης, Μπορέλη, Μάρκου, Γεωργιάδης, Μπορέλη. Δεν υπάρχει offside σύμφωνα με τον επόπτη. Έγινε η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Δεν μπόρεσε ο Δόνης από πολύ κοντά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ενώ οι παίκτες της ΑΕΚ διαμαρτύρονται στον επόπτη, καθώς υποστηρίζουν ότι από τα δεξιά ήταν σε θέση offside ο παίκτης του Παναθηναϊκού που έκανε τη σέντρα. Μπορμπόκης, Σάρτας, έγινε η σέντρα. Φοδωρόπουλος προσπαθεί για την κεφαλιά. Ο Δόνης με δεύτερη προσπάθεια απομάκρυνε. Μπήκε στη μάχη όμως ο Σλίσκοβιτς. Ωραία η προσπάθεια από τον Σλίσκοβιτς. Καταπληκτικό το γκολ. Καταπληκτικό το γκολ από τον Ζόραν Σλίσκοβιτς. Ένα γκολ που αξίζει πολλά χειροκροτήματα. Απέφυγε δύο παίκτες του Παναθηναϊκού. Ενώ όλοι θα περίμεναν ότι θα σεντράρει προς την καρδιά της άμυνας. Αυτός είδε τον Νικοπολίδη να μην φυλάει την κλειστή του γωνία. Και ο Σλίσκοβιτς με άψογο πλασέ την έστειλε στα δίχτυα. Δεύτερο προσωπικό τέρμα του Ζόραν Σλίσκοβιτς και ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1 στο 38ο λεπτό της συνάντησης. Γεωργιάδης στην εκτέλεση του φάουλ. Απομάκρυναν οι αμυνόμενοι. Δρακόπουλος έκανε το λάθος. Ο Γιώτσας στην σέντρα. Η κεφαλιά και να ισοφάριση. Η ισοφάριση από τον Μάρκου ο οποίος είχε προωθηθεί. Έγινε η σέντρα από τα αριστερά και τελικά ο Μάρκου σε πολύ καλή θέση στην καρδιά της άμυνας της ΑΕΚ με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Οικονομόπουλου. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-2 στο 40 λεπτό, 4 γκολ, πολλές φάσεις, ένα πολύ ευχάριστο παιχνίδι. Θοδωρόπουλος, που προωθείται. Δεν περάσει παλιά, αλλά τελικά είναι ο Μπορμπόκης σε πολύ καλή θέση και χάνεται η κλασικότερη ευκαιρία. Θοδωρόπουλος σε μια ατομική ενέργεια. Άνοιγμα προς τα δεξιά, εκεί που κινείται ο Δρακόπουλος. Έγινε η σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Μάρκο απομάκρυνε. Την μπάλα έφτασε στον Τσάρτα. Έγινε η σέντρα. Καλή σέντρα. Βγήκε ο Νικοπολίδης από μάκρυνε. Ο Μπορμπόκης στο σουτ. Νέο σουτ. Αυτή τη φορά από τον Κομπιτσί. Η μπάλα καταλήγει κόρνερ καθώς επί της γραμμής. Ήταν ο Καπουράνης αυτός που έδιωξε σε μια φάση διαρκείας. Δύο φορές η ΑΕΚ έφτασε κοντά στο τρίτο γκολ. Τελικά η μπάλα έφτασε στον Παπαδόπουλο. Γιώτσας. Και κέρδισε με πολύ ωραίο τρόπο την μπάλα. Ο Μπορέλη έδωσε στον Φραντζέσκο. Έχει αντίπαλο μόνο τον Κούτουλα. Τώρα τρέχει να καλύψει ο Καραγιάννης. Έγινε το σουτ. Ο Οικονομόπουλος έπεσε και με δεύτερη προσπάθεια μπλόκαρε. Να μια καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό στο 60 λεπτό της συνάντησης. Μπορμπόκης από τα δεξιά στην εκτέλεση του. Φάουλ, δεν βγαίνει ο Νικοπολίδης, η κεφαλιά και τελικά πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή σε αυτή τη κεφαλιά του Μανώλη Παπαδόπουλου ο Νικοπολίδης έπεσε και μπλόκαρε την μπάλα. Ανοίγεται ο Βάιος Καραγιάννης από τα αριστερά που από μπακ μεταβλήθηκε σε εξτρέμ. Έγινε η σέντρα, καλή σέντρα, κεφαλιά από τον Σλίσκοβιτς, η μπάλα στο δοκάρι. Ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να κάνει το 3-2 και για τον Σλίσκοβιτς να πετύχει το τρίτο του προσωπικό τέρμα. Μπορμπόκη στην εκτέλεση του κόρνερ, στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, τελικά η μπάλα δεν πέρασε τη γραμμή, νέο σουτ αυτή τη φορά από τον Θεοδωρόπουλο και κεφαλιά από τον Θεοδωρόπουλο και το σουτ από τον Θεοδωρόπουλο, διπλή, μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να κάνει το σκορ 3-2 και να αγγίξει τη νίκη
9 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Ο Δόνης την αντεπίδησε σε μια ατομική ενέργεια. Βγήκε ο Δόνης στην περιοχή, έκανε το σουτ, την μπάλα στο δοκάρι. Φανταστικό το παιχνίδι και στο δεύτερο ημίχρονο. Η μπάλα ανεβοκατεβαίνει μια περιοχή στην άλλη. Για να δούμε την προσπάθεια. Το σουτ, ωραίο το σουτ από τον Μπορέλη και ο Οικονομόπουλος έδιωξε σε κόρνερ. Καραγιάννης, Τσάρτας. Αμέσως το άνοιγμα για τον Καραγιάννη, έγινε η σέντρα, η κεφαλιά, δεν μπόρεσε το σούτ. Το σούτ από τον Σλίσκοβιτς, ο Νικοπολίδης και πάλι έδιωξε. Να λοιπόν που ο νεαρός τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού αναδεικνύεται σε φυσιογνωμία στα τελευταία λεπτά. Και ο διαιτητής ο κύριος Κραστάνας σφυρίζει τη λήξη του παιχνιδιού. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-2, 4 γκολ, πολλές φάσεις σε ένα μάτς που σίγουρα ικανοποίησε. Οι δύο ομάδες δίνουν ραντεβού το Σάββατο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θυμίζουμε, Παναθηναϊκός ΑΕΚ σε ένα μάτς με βαθμολογικό όμως ενδιαφέρον, το ντέρμπι του.